επισκεψιμότητας από δεκάδες, εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους και στους δύο άξονες, μέχρι Λουτράκη τουλάχιστον και μέχρι Οροπό τουλάχιστον, περί αυτού πρόκειται. Και όλο το καλοκαίρι, την άνοιξη, ακόμα ας πούμε και τα Σαββατοκύριακα και όχι μόνο. Δηλαδή δεν είναι μόνο για τους κατοίκους και για τους οποίοι κάτοικοι και οι οποίοι κάτοικοι δεν εξαιρούνται. Δεν πρόκειται περί αυτού. Απλώς παραμένουν τα ίδια, ίδιες τιμές, ας πούμε, οι προηγούμενοι. Αυτό το καθεστώς είναι εντελώς απαράδεκτο. Δεν μπορώ να σας πω ότι θα γίνουμε Γερμανία ξαφνικά. Στη Γερμανία δεν υπάρχουν διόδια υπόψη. Στους καλύτερους αυτοκινητόδρομους του κόσμου, ίσως. Λοιπόν. Δεν θα γίνουμε κατευθείαν έτσι, αλλά είναι εντελώς αναντίστοιχο με την, οι τιμές δηλαδή που υπάρχουν στα διόδια. Είναι εντελώς αναντίστοιχο για τους παράπλευρους δρόμους, τις οδεύσεις κτλ. Να καταργηθούν εντελώς. Δεν συζητιέται αυτό. Από εκεί και πέρα για τις κεντρικές οδούς θα πρέπει να είναι σε κάτω από το μισό, ας πούμε, που υπάρχουν τώρα. Κοιτάξτε, όχι απλά θα το προσπαθήσουμε. Θα κάνουμε το κάθε τι. Αυτή η συζήτηση έγινε πριν από 3 μήνες μέσα στη Βουλή. Είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον, διότι είναι η μόνη κατηγορία, η περίφημη, ας πούμε, η κύριοι εργολάβοι, είναι η μόνη κατηγορία για τους οποίους αναγνωρίζεται και νομοθετικά ότι η κρίση επέφερε κάποια προβλήματα. Δηλαδή το κονσόρτσιουμ των τραπεζών που ήταν 70 τράπεζες, μείναν οι μισές κτλ. Και επεξέτειναν τις συμβάσεις παραχώρησης, αυτή την απαράδεκτη για μας μέθοδο του να γίνουν τα έργα, παρένθεση, γιατί η Εγνατία Οδός δεν έγινε με τέτοιες συμβάσεις παραχώρησης, έγινε σε πολύ καλούς χρόνους, στο μισό της τιμής ανά χιλιόμετρο σε σχέση με τους άλλους δρόμους κτλ. Επειδή λοιπόν, κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας κλείνει η παρένθεση. Λοιπόν, τι γίνεται. Οι συμβάσεις παραχώρησης που γίνανε τώρα σε σχέση με αυτές του 2-7 δεν λαμβάνουν υπόψη τους ότι πού είναι τα μεροκάματα τώρα σε σχέση με τότε. Πού είναι η άσφαλτος τώρα σε σχέση με τότε. Δηλαδή είναι ένα δωράκι, έως πολύ μεγάλο δώρο, κανονικότατο, με τιμές που δεν ισχύουν καθόλου στην επικράτεια. Δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα. Περί αυτού πρόκειται. Και γι' αυτό ακριβώς ξέραμε τα διόδια. Αυτά είναι υπογεγραμμένες συμβάσεις που λέει τα διόδια. Υπογεγραμμένες και ψηφισμένες στη Βουλή. Σταματήσανε και ανανεωθήκανε, κύριε οικονόμου. Αν θυμάστε προτριμήνου, στην πρώτη σελίδα έγκυρων των καθημερινών εφημερίδων υπήρχαν τα διόδια τώρα που εκπλήσονται. Υπήρχαν σαφέστατα 3 και 30 τόσο. Ξέραν από τότε, ήταν στοιχείο της νέας σύμβασης. Έγινε ανανέωση των συμβάσεων. Ναι, αλλά πρέπει να επιμείνουμε στο ότι ψηφίστηκε από τη Βουλή, ότι ήταν υποχρέωση μας ότι έπρεπε να γίνει. Καμία υποχρέωση. Έγινε σύγκρουση στη Βουλή και ονομαστική ψηφοφορία. Δεν έπρεπε να γίνει. Βεβαίως και ξέρανε και από τότε και το λέω μα και αυτό λέμε αν εσείς τα αλλάξετε Παλογιάννη που το είχε χειριστεί το θέμα αν δεν κάνω λάθος ήταν και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος δηλαδή το ξέρει το θέμα. Κύριε Βότση εσείς πρέπει να είστε συγκεκριμένος. Θα αλλάξετε συμβάσεις, έχετε περιθώριο. Γιατί το να λέμε μια κουβέντα όλοι θα μειώσουμε τα διόδια. Όλοι αυτό θέλουμε. Βεβαίως και υπάρχει περιθώριο κύριε Κολόμου. Η Βουλή είναι το κυρίαρχο όργανο. Νομοθετικά ό,τι έχει γίνει μπορεί να αλλάξει. Και πρέπει να αλλάξει και θα αλλάξει. Ναι. Δεν είναι δυνατόν, δεν είναι μόνο για την οικονομική ζωή του τόπου. Δεν είναι η οικονομική ζωή μόνο του τόπου. Σύμφωνα. Υπάρχει και η επικινδυνότητα που σας έλεγα προηγούμενα. Ναι. Όλο και περισσότεροι πια πηγαίνουν από τις παλαιές εθνικές οδούς. Ή πηγαίνουν από τους παράδρομους. Πιάνεις από Θήβα μέσα από κάτι αμπελοχώρα για να βγεις Πάρνηθα και να κατέβεις προς Βαρυμπόπη. Λοιπόν, θα έχουμε κτύπα ξύλο και θύματα από αυτή την ιστορία. Και ταυτόχρονα ο κόσμος αυτό το ελάχιστο, λοιπόν, το μπάνιο του Σαββατοκύριακου που απομειώνεται. Μια μικρή διαφυγή που λέμε. Είναι εντελώς αντικοινωνικό μέτρο και ταυτόχρονα, επιτρέψτε μου, είναι ένα από αυτά τα στοιχεία που εμείς λέμε επιτομή της διαπλοκής. Το ίδιο θα γίνει και με τα εναέρια μέσα για τη μεταφορά ενέργειας, ο ΕΔΜΙΕ, 450 εκατομμύρια έναντι 8 δις. Όλα τώρα, περιμένετε κύριε Βούτση. Απλώς σας λέω είναι πακετάκι αυτό. Ωραία. Δηλαδή λεπτό, πηγαίνει ότι η χώρα, θα ανασυγκροτηθεί με μπροστά αυτούς οι οποίοι συμμετείχαν στον αυτά στην κρίση. Για να γίνει ο κόσμος ακριβώς.